Εξέλιξη βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στον Αυλώνα, μεγάλη άσκηση της ελίτ των ειδικών δυνάμεων με τη συμμετοχή 5 χωρών. Έλατε να συναντήσουμε τον Χρήστο Μαζανίτη που θα μας μεταφέρει πληροφορίες και εικόνα. Μαρία, εδώ στο στρατόπεδο του Αυλώνα, την έδρα των τεθωρακισμένων, που είναι και το μεγαλύτερο στρατόπεδο των Βαλκανίων, διεξάγεται, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη πολυεθνική άσκηση της ελίτ των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σερβίας και της Κύπρου. 5 χώρες συμμετέχουν και έκανε παρθενική εμφάνιση σήμερα σε άσκηση η διοίκηση ειδικού πολέμου. Οι επίλεκτοι των επίλεκτων, δηλαδή οι κορυφαίοι των κορυφαίων των ειδικών δυνάμεων που υπάγονται απευθεία στον αρχηγό ΓΕΘΑ. Είδαμε μια εντυπωσιακή επίδειξη των ειδικών δυνάμεων, οι οποίες προσομοίωσαν μια κατάσταση απελευθέρωσης ομήρου, υποτίθεται σε ένα αστικό περιβάλλον, και είδαμε ελικόπτερα επιθετικά Απάτσι, αλλά F-90 και Σινούκ να επιχειρούν ταυτόχρονα με θωρακισμένα οχήματα. Εν συνεχεία, είδαμε αλεξιτοντιστές από το τμήμα αλεξιτοντιστών από τους επίλεκτους αλεξιτοντιστές των ειδικών δυνάμεων να πηδούν στο χώρο μπροστά μας και αμέσως μετά να ακολουθούν οι σχετικές δηλώσεις, με τον αρχηγό ΓΕΘΑ να επισημαίνει ότι σκοπός είναι αυτού του είδους οι ασκήσεις να γίνουν πιο συχνές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο, και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΘΑ. Αυτή η προσπάθεια της Ορίων, η οποία οφείλω να ομολογήσω είναι ακόμα σε βρεφική ηλικία, θα συνεχιστεί με σκοπό η Ορίων 21 να αποτελέσει ένα μοναδικό γεγονός από πλευράς συμμετοχής ειδικών δυνάμεων και συνεργασίας ειδικών δυνάμεων διαφόρων χωρών. Στην εξ...